Είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Λάμψιας. Πραγματικά είναι δύσκολα διαχειρίσιμο αυτό το θέμα. Από χθες δεν ξέρουμε από πού να το πιάσουμε, Παναγιώτη. Αυτά τα παιδιά που λένε αυτά τα συγκλονιστικά δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάνε. Είναι η πρώτη φορά που ακούγονται. Γιατί αυτά που συμβαίνουν στην εστία εκεί και σε άλλες, αλλά εν πάση περιπτώσει σας επικεντρώσουμε εδώ με αφορμή τα τελευταία γεγονότα, καταδεικνύουν μια κόλαση. Επικίνδυνη παράλυση. Ζούσαν σε μια κόλαση. Καλώς σε αυτούς που πέφτουν από τα σύννεφα. Δεν θα έπρεπε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Ξέρουμε τι γίνεται εδώ και χρόνια. Δεν φανταζόμασταν το εύρος, βέβαια, ότι εκεί υπάρχει ένα άντρο ανομίας και παρανομίας που δεν το φάζει ο νους μας. Όπλα, ναρκωτικά, όπλα, ναρκωτικά, βιασμοί, ληστείες. Δηλαδή, τι άλλο, ανοχής, άκουσα ότι υπήρχε στο χώρο. Πού είναι το κράτος? 3 χρόνια συμβαίνει αυτό. Και πού είναι όλοι αυτοί που έπρεπε να προασπίζονται το δικαίωμα των φοιτητών να ζουν σαν κανονικοί άνθρωποι? Πού είναι οι Βρετανικές αρχές? Πού είναι οι πανεπιστημιακές αρχές? Έχουν καταγγελθεί που επιτρέπουν όλα αυτά στις Βρετανικές αρχές. Πού είναι όλοι αυτοί? Δεν είναι ανήξεροι. Που υπερασπίστηκαν το δικαίωμα δήθεν τη διακίνηση ιδεών και εδώ είχαμε διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και άλλων εγκληματικών πράξεων. Πού είναι όλοι αυτοί που υπερασπιζόντουσαν λοιπόν όλους αυτούς τους παράνομους και κάτω από τη μύτη τους και με την πολιτική κάλυψη συγκεκριμένων κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων εξοικειωτικών κομμάτων? Πού είναι η κυβέρνηση που έπρεπε 3 χρόνια να το έχει καθαρίσει αυτό το θέμα? 3 χρόνια κυβερνάει, δεν είναι χθεσινό. Πού είναι όλοι λοιπόν? Πού είναι όλοι αυτοί? Πού είναι οι καθηγητές? Πού είναι όλοι αυτοί? Και ρωτάω κάτι ακόμα. Επιτρέπεται η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία να συμβαίνει ακριβώς στους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη αυτής της τρόγλης, γιατί δεν είναι εστίες, ας κατεδαφιστούν και ας δώσει το κράτος βάουτσερ να πληρώνουν σε ιδιωτικές εστίες που υπάρχουν στο εξωτερικό και να μένουν οι φοιτητές κατά χρώμα του χρόνου, για να πω ότι ακριβώς αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, συγγνώμη, σε όλο τον κόσμο όμως υπάρχουν και εστίες που παρέχονται από τα πανεπιστήμια και είναι αξιοπρεπείς και έχουν μία φύλαξη και στέλνεις το παιδί σου επειδή έχεις ανάγκη να το στείλεις. Αλλιώς δεν θα το έστελνες εκεί και τα παιδιά είναι ασφαλή και μπορούν με ήσυχο το κεφάλι να κάνουν τις σπουδές. Χειρότερη κοινωνική αδικία. Στρέφονται λοιπόν εναντίον των πιο φτωχών φοιτητών, αυτών που δεν έχουν τη δυνατότητα να νοικιάσουν ένα σπίτι και να κάνουν τις σπουδές τους με αξιοπρέπεια. Και όλους αυτούς λοιπόν τους παράνομους τους καλύπτει ένα δήθεν πολιτικό κίνημα αντίστασης δήθεν στην παρουσία της αστυνομίας στους χώρους των πανεπιστημίων. Είναι ντροπή, είναι έσχος, πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, μεταξύ άλλων και το ΠΑΣΟΚ που λέει διάφορα τρίφυλλα για το τι χρειάζεται η αστυνομία κλπ. Είναι ένας χώρος που πρέπει να προστατευτούν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Είναι ντροπή, πρέπει να λήξει τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.